Χρήστο, πάμε και στα θέματα και που έχεις ετοιμάσει. Να μην χάσει και τον μπάνιο. Λοιπόν, να δούμε ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των αστυνομικών της Θεσσαλονίκης, διότι σύμφωνα με καταγγελία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο επιχειρητής Βορείου Ελλάδος υποχρέωσε στην ουσία κάποιους άνδρες των ΟΠΚΕ να στηθούν στον τοίχο για να εξεταστούν για grooming. Για δηλαδή, το ξύρισμά τους. Εάν είναι ξυρισμένοι σωστά, αν φορούν το τζόκεϊ σωστά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους αστυνομικούς, διότι δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους, εάν είναι ξυρισμένοι ή όχι. Αυτό δεν γίνεται ούτε στο στρατό. Τη στολή τους σωστά. Αλλά ναι, αλλά εάν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, εάν έχουν αυτά που χρειάζονται, τις συνθήκες εργασίας τους, ακόμα ότι δεν έχουν να τοποθετήσουν τα ρούχα τους μέσα στην αστυνομική διεύθυνση. Πολλά είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και σίγουρα δεν είναι το ξύρισμα, είναι. Το πρόβλημα οι τρίχες. Ξέρεις τι έκαναν παλιά με το βαμβάκι, που σου περνούσαν το βαμβάκι από το μάγουλο και αν άφηνε είναι στο βαμβάκι, ήσουν ξύριστος και πήγαινες για ξύρισμα. Τέτοιες εποχές θα γυρίσουμε μάλλον. Όπως φαίνεται.